στις ελληνικές αίθουσες παίζεται η ταινία Εφορία, ένα γλυκό πικρό χρονικό της επανασύνδεσης δύο αδελφών που αντιπροσωπεύουν διαφορετικούς κόσμους. Πρόκειται για το δεύτερο σκηνοθετικό τόλμημα της Ελληνοϊταλίδα στάρ Βαλέρια Γκολίνο, η οποία μίλησε αποκλειστικά στον Αλέξανδρο Λιζάρδο. Ζευγάρι στη ζωή, συνεργάτες στο πανί. Η Βαλέρια Γκολίνο και ο Ρικάρντος Καμάρκιο συνεργάζονται στην ταινία Εφορία, ένα γλυκό πικρό δημιούργημα για την αδελφική αγάπη όταν ο θάνατος χτυπάει την πόρτα. Στο επίκεντρο δύο άνθρωποι και η ιστορία τους μάχονται να βρουν ειρήνη μέσα τους, είτε το κακό επιτελεστεί είτε όχι. Μάχονται όμως να αγαπήσουν και το κομμάτι του εαυτού τους που ακόμα δεν έχει μάθει να κατανοεί με ενσυναίσθηση των άλλων σαν όμοιο. Η Αθήνα και το Φεστιβάλ των Αθηνών για μένα είναι μέσα στην καρδιά μου. Ο Νίνος Μικελίδης που είναι ο Artistic Director, είναι φίλος. Ήμουν εκεί σε διάφορες εκδόσεις και αυτή τη φορά, την τελευταία φορά, πήγαμε με την ταινία μου, με την Εφορία, που νόμιζα ότι άρεσε. Νομίζω. Ξέρεις, με τους Έλληνες δεν ξέρεις ποτέ. I suggest to go and watch this movie because it's a magical movie also because, you know, because I was living in a very particular situation. The person who has been inspired Valeria to tell this story is a person that is a friend of us. So, you know, it's like an alchemy between people that they know each other very well and they trust each other. And this, personally, I think is the best way to make cinema. Sharing personal, you know, and know each other and spend and live a moment, an adventure together. Yasu, Tikanis, I love Greece and Ευχαριστώ πολύ.